Καλώς ορίσατε σπικάκια μου και το vlog μας 23 ξεκινάει κάπως έτσι. Για μας σήμερα Πέμπτη, την ημέρα δηλαδή που είναι γυρισμένο το βίντεο, είναι Πέμπτη και γίνεται ο κακός χαμός έξω. Αέρας και βροχή μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Γινότανε πραγματικά της κακομοίρας, οπότε μείναμε σπίτι. Πήγα και έκανα τον ελληνικό μου καφέ. Έχω κόψει τον καφέ, παιδιά, γενικώς και πίνω μόνο ελληνικό. Και ετοίμασα γιουβερλάκια, ο καιρός νομίζω το απαιτούσε για να φάμε με τη μικρή. Και για τον Νίκο κότσι, και για μένα και εγώ έφαγα λίγο κότσι μετά. Χοιρινό κότσι, συνταγή είναι του Άκη. Με όλη τη διαδικασία που έχει εκείνος στη συνταγή στο δικό του YouTube με τις πατατούλες και με όλα, βράζω και λίγο μπρόκολο για να φάμε και το λαχανικό μας μαζί. Μετά είχα να σιδερώσω όλο αυτό εδώ το χαμό, τον οποίο και έκανα, και μετά να σκουπίσω όλα αυτά τα ταπεράκια τα οποία μου έφερε ο Νίκος, γιατί δεν είχα καθόλου, παιδιά, ταπεράκια, οπότε πήγε και μου έφερε ταπεράκια. Εδώ τελειώνω τις πατατούλες μου, έκανα το seasoning, άνοιξα και τα κότσια από το αλουμινόχαρτο και την λαδόκολα να πάρουν χρωματάκι. Μετά τις γιορτές θα φάει ο φούρνος μια πυρόλυση όλη δικιά του. Και το μπροκολάκι μας, μετά πήγα στην courier να παραλάβω το πραγματάκι μου και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Ήρθε, βέβαια ακόμα δεν το έχω χάρη γιατί όλο με απασχολούν άλλα πράγματα και ακόμα δεν βρήκα ευκαιρία να παίξω με το καινούριο μου παιχνίδι. Ήρθανε και από Ordinary, είχα κάνει μια μικρή παραγγελία στο Black Friday γιατί είχαν δώρο το Multipeptide Eye Serum, ο οποίος είναι ο μόνος όρος που έχει μέσα ένα συστατικό που βοηθάει πάρα πολύ τα μάτια σε σύγκριση με άλλους ορούς, την Αργυρελίνη και το Multipeptide με το Ιαλουρονικό, όχι το Copper. Σήμερα, Παρασκευή, κατέβηκα στο κέντρο, γιατί ήθελα να ψάξω να βρω πουκάμισο για τον καλό μου, τα μαγαζιά ακόμα κλειστά, οπότε έκατσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, Pan & Vin λέγεται, Pan & Vino, κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, χάζευα εκεί πέρα τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του καταστήματος. Μου άρεσε πάρα πολύ και το ντεκόρ και η άνεση που πρόσφερε το μαγαζί. Επίσης φτιάξανε πάρα πολύ ωραίο καφέ στο μπρίκι όπως μου αρέσει και όχι σε αυτό το μηχάνημα. Και βλέπουμε εδώ την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του μαγαζιού με την άποψη τα χριστουγεννιάτικα δέντρα να είναι ανάποδα κρεμασμένα. Το οποίο αν σε βοηθάει ο χώρος, μου αρέσει πάρα πολύ το κόνσεπτ αυτό, το δέντρο να κρέμεται από το ταβάνι. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ με τους γλόμπους το δέντρακι, η αλήθεια είναι. Και ευχαριστήθηκα τον καφέ μου, είχε και κερασματάκι ένα μελομακαρονάκι, το οποίο είναι πίσω από το φλιτζάνι μου και δεν φαίνεται. Γεια σας και πάλι σπικάκια μου από το τιμόνι. Πήγα σε φορά και πήρα κάτι για να γυρίσουμε το βιντεάκι που θέλω. Θα το δούμε σε βίντεο αναλυτικότατα με πάρα πολύ πληροφορία, όπως συνηθίζω να κάνω στα βίντεο. Όπω παιδιά, ετοιμάζομαι να τυλίξω τα δώρα. Η ώρα είναι 11 και 10. Ελπίζω να προλάβω. Με βλέπετε λίγο περίεργα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Είμαι άϊπνη, κυριολεκτικά είμαι άϊπνη. Λοιπόν, ναι, το τέρι μου ροχάλιζε όλο το βράδυ. Έχουμε πάρει τούτο εδώ, είναι gimbal. Είπα να επενδύσω στο κανάλι, παιδιά. Και θα το δω μετά, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω τώρα. Θα το δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Οπότε ναι, έχω αρχίσει τις επενδύσεις ας πούμε στο κανάλι. Έχω κάνει και μια παραγγελία από Temu διάφορα πράγματα. Πολύ ωραίο εργαλείο, θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να τυλίξουμε τα δωράκια. Έχω εδώ τις μικρές τα δωράκια. Ήθελε και καλά, θα μου κάνουν δώρο μια θήκη κινητού. Άλλαξα και το τζαμάκι στο κινητό μου, συγγνώμη που δεν σας κοιτάω. Είπα να το γυρίσω έτσι το βίντεο σήμερα, από την πάνω πλευρά και μετά να το κάνω να πάει γρήγορα για να μην σας τρώω το χρόνο, γιατί εχθές το Τέρι αποφάσισε, τι έγινε εδώ,
να κάτσει στο σπίτι και έτσι δεν μπόρεσα να σας γυρίσω περιποίηση μαλλιών και ό,τι άλλο ήθελα να κάνω. Δεν είναι κάτι που το κάνω η αλήθεια με ευχαρίστηση, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ η χειροτεχνία. Τα δώρα δεν είναι το φόρτε μου, το τύλιγμα των δώρων και νοσταλγώ εκείνες τις μέρες που είχε καταστήματα ανοιχτά και πάντα είχαν κοπέλες που σου τύλιγανε πολύ όμορφα τα δωράκια σου, σου βάζαν και κορδέλες και φιωγκάκι, δηλαδή ήταν επάγγελμα αυτό. Η αδερφή μου κάποτε δούλευε στο Πάπου τα καταστήματα στο κέντρο που έχουν κλείσει τώρα. Όταν ήταν τριόροφο που ήταν κάτω η Μαναβική και είχε και ρουχισμό και παιχνίδια στο πάνω όροφο και δεν ξέρω γιατί έκλεισε αυτό το μαγαζί, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και μας τυλίγανε πάρα πολύ ωραία τα δωράκια μας, είχε άλλη χάρη. Οπότε απολαύστε την μουσικούλα που σας έχω και... πραγματικά δώρο, χαρτιά περιτυλίγματος, κολλητική ταινία και νύχη δεν πάνε μαζί για τη δικιά μου την ιδιοσυγκρασία και με ταλαιπωρήσανε αρκετά. Ναι, δεν είναι το φόρτε μου, οπότε μη με κοροϊδεύετε, κάνω ό,τι μπορώ και γενικώς είναι κάτι που πάντα αναλαμβάνω μόνη. Τυλίγματα, ψώνια, από τα γενέθλια της μικρής μέχρι τα Χριστούγεννα, παλεύω μόνη μου με αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς που δεν έχω άλλα ψώνια να κάνω, πήγα και αγόρασα και το πουκάμισο του Νικόλα να τελειώνω από αυτό το πράγμα. Με ταλαιπώρησε πιο πολύ το δικό του το δώρο. Πάρε, άλλαξε, κάνε, ράνε. Βρήκα τελικά πουκάμισο χωρίς τσέπες σε ένα μαγαζί εδώ στην γειτονιά, ελπίζω να του αρέσει, ελπίζω να του κάνει, αλλιώς να πάρει τα ποδαράκια του και να πάει μόνος του, γιατί δεν αντέχω άλλο να τρέχω πέρα δόθε. Συνεχίζω το τύλιγμα των δώρων, αυτή τη στιγμή πρέπει να τυλίγω του ανιψιού μου και θα συνεχίσω με το δώρο της Αλεξάνδρας. Σας είπα ότι πάντα παίρνω στα παιδάκια έτσι κάτι συμβολικό, στις κουμπάρες μου τα παιδάκια. Θέλω και αυτά να έχουν έτσι κάτι κάτω από το δέντρο εξτρά. Στον Αγγελούκο μου έχω ήδη πάρει παπουτσάκια και μπουφάν. Πρέπει να συνεννοηθώ με την Τζόρτζια να βρεθούμε να της τα δώσω. Αν θέλει να του τα βάλει κάτω από το δέντρο ή να του τα φορέσει, να δει τι του κάνει και τι όχι. Άλλη ταλαιπωρία από εδώ. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαι και ο expert τυλίγματος. Όταν έχεις να τυλίξεις υφάσματα και γενικώς μαλακά πράγματα, άστα να πάνε. Λοιπόν, κάθομαι εδώ και ταλαιπωριέμαι, αλλά το κάνω τουλάχιστον με αγάπη. Θύμωσα, γιατί μου σχιζότανε το χαρτί περιτυλίγματος και έπιασα ένα άλλο χαρτί περιτυλίγματος. Δεν πειράζει, θα κάνουμε κοντράστ. Οπότε έβαλα του Γιώργου το σκουφάκι μέσα σε κόκκινο περιτύλιγμα και της Αλεξάνδρας το έβαλα στο μπλε, μια που είναι άγρια το κορίτσι μας. Πάει και ταϊκβοντό. Λοιπόν, οπότε τυλίγω εδώ πέρα και τα δωράκια για να συγκεντρώσω ό,τι χρειάζεται να πάει στη Γεωργία και να μπει στο αμάξι και να πάω να την επισκεφθώ και μετά θα τελειώσω με τα υπόλοιπα. Πήρα θήκη κινητού και άλλαξα και στο κινητό μου το τζαμάκι, γιατί μέχρι να έρθει η παραγγελία από το ΤΕΜΟ θα πάει 18 Ιανουαρίου, μου έχουν σαν τελευταία ημερομηνία παραλαβής. Οπότε πήρα μια θήκη από εδώ, γιατί θέλει το παιδί μου και καλά να μου την κάνει δώρο, σε συνεννόηση με τον πατέρα της. Οπότε, ξέρετε, πρέπει να κάνω την έκπληκτη για το παιδί. Είναι πάρα πολύ ωραίο τα παιδιά έτσι να πιστεύουν ακόμα στη μαγεία και στα Χριστούγεννα. Όσον αφορά τον Άγιο Βασίλη, πάντα της λέμε ποιο δωράκι είναι το δικό της από τον Άγιο Βασίλη και ποια είναι από μας. Ένα δωράκι είναι πάντα από τον Άγιο Βασίλη και ένα από εμάς. Και πάντα δεν είναι το ακριβότερο δώρο, γιατί δεν είναι ωραίο να συζητάνε μετά τα παιδάκια μεταξύ τους τι σου πήρε ο Άγιος Βασίλης και να έχουν αυτή τη σύγκριση, γιατί ο καθένας κάνει διαφορετική δουλειά και να αισθάνονται μειονεκτικά. Ο
Ωχ, παιδιά, κουράστηκα πολύ και με τα δώρα. Λοιπόν, το δωράκι μου ήταν ένα gimbal από το τέρι μου. Εδώ έχει τις οδηγίες. Το μηχάνημα έχει... είναι αυτό εδώ. Είναι το Q Smooth Q3. Μου το πρότεινε η Georgia. Το κόμπο που ήθελα θα αργούσε πάρα πολύ. Η μόνη διαφορά είναι ότι είχε θήκη. Συγχωρέστε την κουρασμένη μου επιδερμίδα και μάτι, είναι πραγματικά άϊπνη. Εδώ έχει το τρυποδάκι και ξέρω ότι πρέπει να κατεβάσεις και μια εφαρμογή, κάτι παρακολούθησα στο ίντερνετ, ένα review, έναν άνθρωπο που έλεγε πώς να το ρυθμίσεις και τα λοιπά, οπότε δεν έχω το χρόνο τώρα να το κάνω, αλλά ελπίζω να έχουμε καλύτερα βιντεάκια σε ήχο και σε πλάνα και τα λοιπά. Είπα να επενδύσουμε αυτή τη φορά στο κανάλι, γιατί το skincare και το haircare είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Εδώ έχουμε και το σύρματάκι του. Επίσης, δεν μου το πήρε ο Νίκος από το πλαίσιο, κόστησε 81 ευρώ και μου το πήρε από κάπου αλλού. Να βρω λίγο την καρτούλα να σας πω από που το πήρε και το πλαίσιο περίπου στην ίδια τιμή, 85, αλλά πήγαινε 90 με τα μεταφορικά και κάτι. Α, τέλειος, Mobiles and Accessories, και έχει εδώ και το έντυπο εγγύησης 2 ετών, οπότε αυτό δεν το χάνουμε. Είχαν στείλει και μια καρτούλα για καλές γιορτές και τα λοιπά, και όταν έχω το χρόνο υπόσχομαι λίγο καλύτερα βιντεάκια. Έχω κάνει και μια παραγγελία από Temu, όπως σας είπα και πριν, και έχω παραγγείλει και άλλα μικρόφωνα, φως, κάμερα, φακό που κουμπώνει στην κάμερα του κινητού για με καλύτερη ανάλυση. Να δοκιμάσω αυτά τα πράγματα, γιατί μου παραπονιέστε για τους ήχους, για τα φώτα και τα λοιπά. Οπότε είπα να κάνω και μια επενδυσούλα στο κανάλι. Αυτό ήταν το vlog για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που σπαταλήσατε να βλέπετε τι κάνω εγώ αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τα λέμε πάλι στο αυριανό vlog. Φιλάκια πολλά! Μην ξεχνάς να εξωτερικεύεις τη λάμψη που κρύβεις μέσα σου, ειδικά τη γιορτινή. Εγώ πάω για ύπνο. Μουα! Bye!